Καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή χωρίς χρώμα εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι HTV. Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου με πολλά θέματα, πολύ καυτή επικαιρότητα. Και πάμε λοιπόν γρήγορα στο στούντιο που έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλώς ορίστε στην εκπομπή χωρίς χρώμα. Καλώς σας ήρθαμε. Κύριε Λεβέντη, θέλω να πω το εξής. Πάμε για πρόεδρος εκλογές. Κι αν εσείς είστε έτοιμοι. Ακούστε. Αν οι εκλογές γίνονται μέχρι τις 7 Ιανουαρίου του 2021, γίνονται με λίστα. Αυτό είναι το μόνο μου ερώτημα. Οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα σίγουρα. Το βλέπετε, δηλαδή, τώρα, για πρόωρες εκλογές. Αν θα γίνουν τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν τον Γενάρη, εξαρτάται από το αν θέλει ο Μητσοτάκης να τις κάνει με λίστα ή με σταυρό. Γιατί με λίστα γίνονται εκλογές μέσα σε 1,5 χρόνο από τις προηγούμενες. Άρα μέχρι, επαναλαμβάνω, τις 7 Ιανουαρίου του 2021, οι εκλογές είναι υποχρεωτικό να γίνουν με λίστα. Μετά τον Ιανουάριο του 2021, δηλαδή μετά από 6 μήνες, οι εκλογές πάμε με σταυρό. Πάνε με σταυρό. Μπορεί βέβαια την τελευταία συνεδρίαση της Βουλής να ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία με πάνω από 200, να ισχύσει ο σταυρός από τούτες τις εκλογές. Μάλιστα. Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουν αυτή τη δυνατότητα, λένε, να περάσουν τροπολογία, γιατί και οι δύο θέλουν σταυρό, γιατί με τη λίστα θα έχουν προβλήματα με την κατάρτιση των συνδυασμών τους όλα τα κόμματα. Α, προβλήματα δηλαδή, έτσι. Προβλήματα, γιατί όταν σε βάλει, ας πούμε, τρίτο στο Βόλο, δεν βγαίνεις. Όταν σε βάλει. Άρα θα. Δεν θα πάει όμως με τη σειρά εκλογής στις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί η δουλειά έχει σειρά εκλογής. Για συνήθως, δηλαδή, όταν πάμε μπαίνει, λίστα, πάμε έτσι με σειρά εκλογής στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, δεν λέει κανένας κανόνας αυτό. Όταν γίνεται λίστα, βάζει το κόμμα όποιος θέλει. Δεν είναι υποχρεωμένο να βάλει τη σειρά των προηγούμενων εκλογών. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν και εκεί πέρα βλέπετε προβλήματα, έτσι. Βλέπω προβλήματα και αυτό είναι το μόνο που με κάνει να αμφιβάλλω αν θα γίνει τον Οκτώβριο εκλογές ή τον Γενάρη του 2021. Τώρα, πρόεδρε, αν γινόντουσαν πρόεδρες εκλογές, με ποιο θέμα θα γίνονταν? Δηλαδή, θα ήταν θέμα εξωτερικής πολιτικής, θα ήταν θέμα οικονομίας, θα ήταν θέμα υγειονομική κρίση? Ποιο ήταν το θέμα? Όχι, μόνο η τρέλα του Μητσοτάκη να κάψει την απλή αναλογική. Ο Μητσοτάκης, η οικογένεια Μητσοτάκη γενικώς, έχει τρέλα εναντίον της απλής αναλογικής. Όσο βλέπει απλή αναλογική, σημαίνει ότι χάνει την εξουσία. Βλέπετε. Χάνει τις 50 έδρες μπόνους και αυτό θέλει, γι' αυτό θα κάνει τις εκλογές, για να τις κάνει διπλές. Οι πρώτες θα γίνουν με απλή αναλογική και τη νύχτα των εκλογών θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Κυριάκος και θα πει δεν βγήκε κανείς, ξανά εκλογές. Μάλιστα. Πρόεδρε, για να κάψει την απλή αναλογική γίνονται εκλογές. Δεν γίνονται για κανένα άλλο λόγο. Κατάλαβα. Βλέπουμε όμως τώρα, πρόεδρε, είμαστε μια περίοδο σκανδαλολογίας. Βλέπουμε δηλαδή μια περίοδο κασετών και μας θυμίζει την περίοδο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, του 89. Βλέπετε να είναι περίοδο του 89, γιατί το 89 είχαμε πάει τότε σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αν θυμάστε. Νέα Δημοκρατία, συνασπισμός. Έτσι δεν είναι? Ακούστε. Βλέπετε μια νέα κυβέρνηση ειδικού σκοπού σε ένα κάποιο αλφα διάστημα μετά? Δεν νομίζω. Εγώ ούτε και αυτά τα σκάνδαλα τα κάνει ο Μητσοτάκης για να προσπαθώντας να βγει αυτοδύναμος. Αυτά τα σκάνδαλα και ο πατέρας του έτσι έκανε 3 φορές, έκανε εκλογές το 89-90, επανωτές εκλογές η μία 3 μήνες μετά την άλλη, 3 φορές, και έπαιρνε μόνο 8.000 ψήφους κάθε φορά παραπάνω. Και τελικά δεν είχε καταφέρει να πιάσει το 151. Το είχε πιάσει με τον κύριο Κατσίκη, πρόεδρος ο Κατσίκης στο Στεφανόπουλο και έτσι έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Αλλά θυμόμαστε όμως τότε, πρόεδρε, ότι είχαμε πάει σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού του κυρίου Τζανετάκη και μετά οικουμενική του κυρίου Ζολώτα. Δεν ήταν ειδικού σκοπού, ήταν μια ανίερη συμμαχία αριστεράς και δεξιάς εναντίον του Πασόκ. Ήταν μια ανίερη, δεν είναι τι ειδικού σκοπού. Είχε τρελαθεί εκείνη την εποχή ο Φλωράκης, ο Κύρκος και τους είχε παρασύρει ο Μητσοτάκης και η Μαρίκα. Τους είχαν παρασύρει στο να χώσουν φυλακή τον Αντρέα και ότι έτσι θα ανέβει η αριστερά. Για τώρα νόμιζε η αριστερά
ότι βάζοντας φυλακή τον Ανδρέα Παπανδρέου θα κέρδιζε ποσοστά. Απεδείχθη όμως ότι από την κυβέρνηση που έκανε με το Μητσοτάκη κατεστράφει η αριστερά. Έχασε ποσοστά. Γιατί τώρα βλέπουμε, πρόεδρε, ότι 177 συν ναι για παραπομπή του κυρίου Παπαγγελόπουλου είχαμε και τρία άκυρα. Έτσι. Βλέπετε να ανοίγει εκεί πέρα κάποιο ειδικό δικαστήριο. Και να γίνει δικαστήριο δεν πρόκειται να πάει φυλακή ο Παπαγγελόπουλος. Ο Παπαγγελόπουλος ήταν ένας δικαστικός που ήταν του Καραμαλή άνθρωπος. Τον έβαλαν στην Κύπρο ο Καραμαλής. Τον παίρνει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, τον κάνει υπουργό. Τώρα πάει να τον εχώσει φυλακή ο Μητσοτάκης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άνθρωποι του Καραμαλή είναι αυτοί. Μάλιστα. Όλοι αυτοί είναι του Καραμαλή τα απόνερα. Δεν το θυμόσαστε ότι είναι, τον είχε βάλει στην ΚΙΠ πρόεδρο ο Καραμαλής, τον Παπαγγελόπουλο. Τον παίρνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από εκεί. Δηλαδή, αλλάζανε κόμματα αυτοί. Τα τρία άκυρα ήταν διαρροές, πρόεδρε. Πώς? Τα τρία άκυρα. Τα τρία άκυρα μπορεί να είναι από το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι. Μάλιστα. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω. Από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι τα άκυρα. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν με τη γραμμή της γεννηματά να ταυτίζεται με το Μητσοτάκη. Πρόεδρε, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα τρία άκυρα μπορεί κάλλιστα να είναι οι άνθρωποι του Γιώργου Παπανδρέου. Επειδή... Αυτοί που δεν συμφωνούν με την πλήρη ταύτιση που έχει κάνει η γεννηματά με το Μητσοτάκη. Επειδή ρωτάει, πρόεδρε, πάρα πολύ ο κόσμος, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο Νοβάρτης. Η Νοβάρτης τελικά είναι υπόθεση, είναι σκάνδαλο, είναι σκευωρία. Τι είναι τελικά η Νοβάρτης? Είναι και τα δύο. Τρία έχουμε πει. Υπόθεση, σκάνδαλο, σκευωρία. Τι είναι από τα τρία? Ακούστε, σίγουρα... Γιατί το ξεκινήσαμε υπόθεση, το πήγαμε σκάνδαλο Νοβάρτης και καταλήξαμε σκευωρία Νοβάρτης. Τι είναι τελικά Νοβάρτης? Εγώ σαν πολιτικός με το αισθητήριο που έχω των 40 τόσων ετών που ασχολούμαι με την πολιτική, ξέρω ότι αφού η Ευρώπη κανόνισε η Ελλάδα να είναι κράτος αναφοράς για τις τιμές των φαρμάκων, τι σημαίνει ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα λαδώνεται? Αλλιώς θα βάζανε Νορβηγούς, θα βάζανε την Νορβηγία να είναι κράτος αναφοράς. Δηλαδή, για να συμφωνήσουν όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες ότι οι τιμές που θα διαμορφώνονται στην Ελλάδα των φαρμάκων, αυτές θα ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί ξέραν στην Ελλάδα οι πολιτικοί λαδώνονται. Είναι τη πάση γνωστό. Υπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων? Βεβαίως υπάρχουν. Μην πείτε ότι τις τιμές τις διαμόρφωναν οι γιατροί. Οι γιατροί μπορεί να μην δίνανε Σανόζη και να δίνανε Νοβάρτης. Μπορεί να μην δίνανε τις εταιρείες, δεν τις ξέρω πώς λέγονται. Να μην δίνανε Ντέμο, να δίνανε Ελπέν. Διάφορες εταιρείες. Οι γιατροί μπορεί κάλλιστα με συνέδρια, με διχίλιαρα, με τριχίλιαρα να λαδωνόντουσαν. Άλλο αυτό. Πρόεδρε. Το πανηγύρι χωρίς υπουργό δεν γίνεται. Πρόεδρε, πανηγύρι στην υγεία. Μόνο με γιατρούς δεν γίνεται αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Να εξηγούμεθα. Και είναι και το ΠΑΣΟΚ μέσα και οι ΣΥΡΙΖΕΙ μέσα. Γιατί και αυτοί ήταν 4 χρόνια εκεί πέρα και δεν κάνανε τίποτα. Όλο λέγανε λόγια του αέρα και ο κόσμος πλήρωνε και τώρα κόψανε και τα φάρμακα. Τα ΕΚΑΣ κόψανε και τα φάρμακα αυτούς που κόψανε το ΕΚΑΣ. Πρόεδρε. Ερχόμαστε από μία καραντίνα 2,5 μήνες. Φοβάται ο κόσμος τώρα το δεύτερο κύμα πανδημίας, γιατί έχουν ανέβει τα κρούσματα. Φοβάται μήπως πάμε σε τοπικά lockdown, άρα λοιπόν νέο σοκ οικονομία. Φοβάται λοιπόν ο μικροεπιχειρηματίας αν κλείσει το μαγαζί του. Και φοβάται ο εργαζόμενος αν μείνει άνεργος, αν πάει μισή δουλειά, μισός μισθός. Και φοβάται γενικώς ο κόσμος μην πάει στο ρήμα πεινάω. Ακούστε, και βλέπουμε. Τα φοβάμαι αυτά να μην τα συζητάμε. Ό,τι πουν οι γιατροί. Αυτή η συμβουλή δίνει ο Λεβέντης και Ένωση Κεντρών. Τι φοβάμαι, φοβάται. Αν οι γιατροί κρίνουν ότι πρέπει να γίνει αυτό, θα το κάνουμε αυτό. Τι δεν θα το κάνουμε επειδή ο άλλος θα χάσει τον τζίρο του στο ψιλικατζίδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάνω απ' όλα είναι η ζωή. Εκτός αν δεν το εννοούμε αυτό. Για μένα, για την Ένωση Κεντρών, το κόμμα του Κέντρου, ξεκάθαρο είναι, πρέπει να
υπακούμε απόλυτα στις συμβουλές των γιατρών, των επιστημόνων, των ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι βέβαια πρέπει ομοφωνία να αποφασίζουν. Όχι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Πρέπει ομόφωνα και να βγαίνουν και στη τηλεοράση να εξηγούν υπό ποιες συνθήκες. Αλλά τώρα να αρχίσουμε να λέμε διαφωνούν οι τουρίστες, διαφωνεί το μοναστηράκι, διαφωνούν οι συμπλατζίδες, διαφωνεί ο Α και Β. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Την ύφεση. Θέλουμε να κολλήσουμε μικρόβιο, να πεθάνουμε. Ποιος παίρνει την ευθύνη σε αυτό. Την ύφεση, πρόεδρε, πού τη βλέπεις. Την ύφεση, πού τη βλέπεις. Σε ποσοστό. Την ύφεση εκεί, από 12 έως 17%. Ξέρετε τι σημαίνει 12 έως 17%. Στρατιές ανέργων. Στρατιές. Δηλαδή χειρότερα από το 8, το 7, το 6, το... Μα γι' αυτό προβλέπω εκλογές. Διότι ο Μητσοτάκης θα κάνει τις εκλογές πριν έρθει ο εφιάλτης. Πριν έρθει, κάποια στιγμή θα έρθει ένας εφιάλτης γύρω στο φθινόπωρο. Όσο λιβανίζουν το Μητσοτάκη οι τηλεοράσεις, θεωρεί αυτός ότι είναι η κατάλληλη περίοδος για να κάνει εκλογές. Αυτό. Έτσι είναι. Ότι θα έρθει κρίση μεγάλη. Και δεν είναι μόνο η ύφεση. Δεν είναι μόνο η ύφεση. Είναι γενικώς ότι λείπει από την οικονομία η δυναμική. Χάθηκε τον ευρώ. Πρόεδρε, τον ευρώ. Μόνο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις λειτουργούν και οι μικρομεσαίοι υποφέρουν. Και αυτά τα μέτρα τα οποία ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν είναι μπαλώματα. Μπαλώματα τα οποία μόνο εφήμερα αντιμετωπίζουν, δηλαδή όταν σου δίνει 500, 800 κτλ. Αυτά είναι η γελιοποίηση της αντιμετώπισης της κρίσης. Η κρίση έπρεπε να αντιμετωπιστεί με νέο μοντέλο. Έπρεπε αυτή την ώρα μια οικουμενική κυβέρνηση, δεν μπορεί να το κάνει μια κυβέρνηση ενός κόμματος, μια οικουμενική κυβέρνηση να καταρτίζει ένα σχέδιο αλλαγής του μοντέλου του οικονομικού της χώρας. Του μοντέλου. Δηλαδή, Πρόεδρε. Νέοι φάκελοι, νέα σχέδια, νέα υπαγωγή στο ΕΣΠΑ, νέες επενδύσεις, κάποιες θνησιγενείς επιχειρήσεις, είναι μάταιο να τις αιμοδοτούμε. Γιατί χάνουν τα λεφτά. Είναι δενεκές με τρίπιο πάτο. Πάνε τσάμπα τα λεφτά. Πρέπει να στρέψουμε το χρήμα, το όποιο χρήμα, εκεί που δρά πολλαπλασιαστικά για την οικονομία. Μετά, Πρόεδρε, από ένα θρίλερ, τέλειωσε η Σύνοδο Κορφής, προχθές. Θέλω να πεις, Πρόεδρε, αν κερδίσαμε, τι δεν πήραμε και αν τα 70 δις κάποιο από το κομμάτι αυτό θα πέσει στην αγορά. Κανονικά δεν πρέπει να πέσει τίποτα στην αγορά από αυτό. Και πού να πάνε τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά, σας είπα, πρέπει να γίνει αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις μια επιχείρηση, έχεις ήδη ένα know-how στον τουρισμό, έχεις ένα know-how στη σιδηρουργία, έχεις ένα know-how στα αλουμίνια. Να κάνεις ένα φάκελο, να κάνεις μια νέα επιχείρηση με τα νέα δεδομένα. Αλλιώς τώρα η υπάρχουσα αγορά, η πεθαμένη αγορά, αν πας να τις δώσεις λεφτά, μπορεί να έχουν μεγάλη ανάγκη άνθρωποι, το καταλαβαίνω, και να είναι σωτήριο, γιατί έχουν επιταγές, έχουν δυσκολίες. Αλλά ρεύματα, αυτά τα λεφτά όμως θα πάνε σίγουρα χαμένα και σε ένα μήνα θα θέλουν κι άλλα. Γιατί σας λέω, αυτά τα λεφτά η Ευρώπη, εκείνο που δεν εξήγησε ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, είναι ότι αυτά τα λεφτά τα δίνει για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δεν τη δίνει για να δώσει μπουναμάδες είτε ο Τσίπρας είτε ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτή η εικόνα έχει περάσει στον κόσμο με τα 500 και τα 800, ότι αιωνίως θα παίρνουν 500. Όπως το πάει με τα αναδρομικά των συνταξιούχων, είναι 3 δις. Είναι 3 δις αυτά. Τι κάνει. Ουσιαστικά, ό,τι έκανε ο Τσίπρας πριν τις ευρωεκλογές. Πριν τις ευρωεκλογές ο Τσίπρας δεν έδωσε σε όλους από 600-700 ευρώ. Γι' αυτό πήρε 30%, 32% ο Τσίπρας. Γιατί έδωσε πριν τις ευρωεκλογές μπουναμά. Το ίδιο πάει να κάνει και ο Μητσοτάκης τώρα. Πριν έρθει η καταστροφή του φθινοπόρου, πάει να μοιράσει λεφτά των αναδρομικών, να χαρεί ο κόσμος ότι παίρνει και να του έρθει μετά η συμφορά της κρίσης. Τώρα, Πρόεδρε, να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο εξωτερική πολιτική. Θέλω να πεις πώς βλέπεις τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν είναι σε μια κρίσιμη καμπή, τι ακριβώς συμβαίνει στο Αιγαίο, τα πράγματα είναι δύσκολα στο Αιγαίο και τι πραγματικά φοβάσαι από τη σχέση Ελλάδος-Τουρκίας.
Εγώ φοβάμαι ότι απλά θα προδώσει ο Μητσοτάκης όπως πρόδωσε ο Τσίπρας στη Μακεδονία. Στο Μακεδονικό, ότι θα προδώσει ο Μητσοτάκης στο Αιγαίο. Αυτό φοβάμαι. Ότι γι' αυτό τον φέρανε οι Αμερικάνοι τον Μητσοτάκη, γιατί θέλουν να με οδηγήσουν Ελλάδα και Τουρκία σε απευθείας διμερή διάλογο, για να συζητήσουμε όχι την υφαλοκρηπίδα που λένε κάποιοι που βγαίνουν στα κανάλια. Αυτό που λέει η Άγκυρα, κρατάμε το όρου της Ρέης, λέει, μέχρι να κάνουμε διάλογο. Τι εννοούν, Πρόεδρε? Διάλογο εννοούν τα πάντα. Από στρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, να μην έχουν τα νησιά υφαλοκρηπίδα. Για δεν έχει μέχρι τόσα... και τη Θράκη. Για τη Θράκη θα βάλουν ότι υπάρχει ότι έχουν δικαιώματα μειονότητα. Οι μουσουλμάνοι. Ότι δεν είναι μόνο θρησκευτικά τα δικαιώματά τους, αλλά είναι και εθνική ισορροπία. Κάποια στιγμή θέσαν και θέμα Τούρκης μειονότητας Θράκης. Αυτό σας λέω. Όλα αυτά οι Τούρκοι τα ονομάζουν ατζέντα των διαφορών και θα οδηγήσουν τον Μητσοτάκη ή όποιον είναι εκείνη την ώρα πρωθυπουργός, θα τον οδηγήσουν σε διάλογο και επειδή αυτά που θα συζητούμε είναι τα χρυσαφικά μας, εμείς δεν ζητάμε τίποτα από την Τουρκία, αυτή ζητάει. Και τα μισά να πάρει, οι Αμερικάνοι θα έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γι' αυτό τι βλέπετε σημαίνει... και όλοι, και η Μέρκελ και όλοι λένε βρέστετα, βρέστετα, βρέστετα. Ναι, αλλά... Τα βρέστετα είναι σαν να έρχεστε εσείς να κλέψετε το σπίτι μου και να λέει η αστυνομία, αντί να σας συλλάβει, να σας λέει πάρε τα μισά και φύγε. Άσε και τα μισά στον νοικοκύρι. Κάπως έτσι μοιάζει αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει με τον Ερντογάν. Κατάλαβα. Τι σημαίνει η αρχική δήλωση των Αμερικάνων ότι τα ύδατα εδώ πέρα λέει είναι αμφισβητούμενα. Βέβαια το αλλάξαν μετά. Τι σημαίνει αυτό, αμφισβητούμενα. Το πιστεύω τους είναι. Οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι το Αιγαίο είναι μια ουδέτερη θάλασσα, δεν είναι ελληνική. Αυτό είναι το πιστεύω. Ουδέτερη, πώς είναι ουδέτερη, αφού είναι ουδέτερη. Και ότι θα έρθουν αμερικάνικες εταιρείες εδώ να δώσουν 8% μόνο σε Ελλάδα και Τουρκία. Από 4% σε εμάς, 4% στην Τουρκία και το 92% θα το παίρνουν οι Αμερικάνικες εταιρείες. Ο σκοπός των Αμερικανών αυτός είναι να μας βάλει δήθεν να μαλώνουμε, να επέμβουν αυτοί να μας γλιτώσουν από πόλεμο. Από την άλλη, όμως, πρώτη γράφει και, και να επιβάλλουν μετά μια ειρήνη ταπεινωτική, δηλαδή το Αιγαίο να γίνει τουρκική θάλασσα. Και αμερικάνικες εταιρείες να βγάλουν το πετρέλαιο, αν υπάρχει πετρέλαιο και αν είναι και εκμεταλλεύσιμο, γιατί και αυτό εγώ, επιτρέψτε μου να έχω την άποψή μου, γιατί το έχουμε διαφημίσει πάρα πολύ, ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και βγαίνει κάτι, κάνανε κάτι εκπομπές με το Χαρδαβέλα, ότι εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια στα πετρέλαια κλπ. Εγώ έχω μία μικρή αμφιβολία, γιατί εγώ έχω τελειώσει ένα πολυτεχνείο, βέβαια είμαι πολιτικός μηχανικός, δεν είμαι μεταλλιολόγος, αλλά ξέρω καλά ότι το να υπάρχει φυσικό αέριο μπορεί να υπάρχει και πετρέλαιο. Αν είναι οικονομικό συμφέρουσα η εξόρυξη, γιατί στη Θάσο, ας πούμε, στη Θάσο τι συνέβη. Βγάζαμε πετρέλαιο, η Ελλάδα, είχαν έρθει Καναδοί, στήσαν ολόκληρη εξέδρα, βγάζαμε πετρέλαιο και αφού δουλέψαν μερικά χρόνια, το πετρέλαιο έβγαζε θιάφη, είχε πολύ θιάφη και το εγκατέλειψαν το πετρέλαιο. Έφυγαν και πήρε τον Μπούζογλου ένας εφοπλιστής. Πήρε τον Μπούζογλου ένας εφοπλιστής της εγκαταστάσης, να δίνει κάτι για το πετρέλαιο του στρατού και τελικά ούτε για τα δικά του καράβια δεν έβγαινε. Πρόεδρε, θέλω να σχολιάσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι προσδοκίες για πετρέλαιο, πετρέλαιο μπορεί να υπάρχει εκεί που δεν το περιμένεις. Και εκεί που αγωνίζεσαι και μαλώνεις και κάνεις μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν έχει. Πρόεδρε, θέλω να σχολιάσουμε μαζί κάποιες δηλώσεις. Δηλαδή αυτό που έγραψε η γερμανική Bild, δηλαδή ότι η Μέρκελ σταμάτησε, σύραξε το Αιγαίο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι σύραξη. Δεν θα κάναμε εμείς. Έλληνας πρωθυπουργός, άμα κάνει σύραξη, θα τον εκτελέσουν στο Βουδί. Όχι. Δηλαδή σταμάτησε. Σας παρακαλώ. Έλληνας πρωθυπουργός, με στην κατάσταση που είναι η χώρα τώρα, 10 χρόνια έχουμε να αγοράσουμε μια βίδα για τις ένοπλες δυνάμεις. Αν κάνει σύραξη Έλληνας πρωθυπουργός, θα εκτελεστεί. Ακούστε με, σας λέω. Θα χαθούν εντάφη. Αυτό επιθυμεί η Τουρκία. Η Τουρκία δεν θέλει θερμό επεισόδιο, ούτε θέλει πόλεμο. Η Τουρκία θέλει να μας οδηγήσει σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε για τη Θράκη, την εθνική της μειονότητα, όπως τη λέει, να συζητήσουμε για το Αιγαίο πώς θα το μοιράσουμε, αυτό θέλει, και να φύγουν από τα Δωδεκάνησα ο στρατός μας. Αυτό θέλει η Τουρκία, ώστε να μπορεί
κάθε τόσο να παίρνει ένα νησί. Γιατί... αυτή είναι του Τούρκου η αξίωση. Γιατί... Και αυτό θα, σε αυτό θα βάλει νέο Μητσοτάκης. Θα το δείτε. Και το ότι πήγε... Πού πήγε στη... Κάπου είχανε κάποια επίδαυρο. Ναι, στην επίδαυρο. Έκανε πολύ καλά. Και άφησε την κρίση κάτω και πήγε στην επίδαυρο. Να εφρανθεί η ψυχή του. Μας... Πολύ καλά έκανε. Πρόεδρε... Γιατί δείχνει τη βαρύτητα που αισθάνεται για το ζήτημα. Γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια επέκταση των χωρικών δάτων από τα 6 στα 12 μίλια. Γιατί ήταν κάζους μπέλη από την Τουρκία. Η Τουρκία είχε πει σαφώς ότι εάν από τα 6 μίλια επεκτείνουμε τη χωρικά μας ύδατα στα 12, είναι κάζους μπέλη. Είναι κάζους μπέλη με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Μάλιστα. Και το άλλο θέλω να σχολιάσει, Πρόεδρε, γιατί επιλέγει ο Ερντογκάν να κάνει Ισλαμική προσευχή 24 Ιουλίου, την ημέρα που υπογράφτηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Την ίδια μέρα. Συμβολικό αυτό. Τρελός. Πρόκειται... Ο Ερντογκάν είναι χιτλερίσκος. Είναι ο νέος χιτλερίσκος. Τον ανέχτηκαν οι Αμερικάνοι, τον ανέχτηκαν οι Ρώσοι. Ήταν η εποχή που ο Τραμπ δεν ήθελε να σκοτώνονται οι Αμερικάνοι και του ανέθεσε να κάνει αυτός το χωροφύλακα στη Λιβύη, στη Συρία και από εδώ και από εκεί. Και επωφελήθηκε ο Ερντογάν από αυτό. Είναι τρελός. Πρόκειται περί τρελού και ταραχοποιού. Αλλά η Ευρώπη τον ανέχεται, γιατί αυτός εκβιάζει με το ότι είναι μια μεγάλη αγορά η Τουρκία. Έχουν κάνει επενδύσεις, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, έχουν κάνει επενδύσεις στην Τουρκία μεγάλες και φοβούνται αν γίνει κάποια σύραξη ότι θα καταστραφούν. Τους έχει στο χέρι. Τη στάση της Ρωσίας πώς την βλέπεις, Πρόεδρε? Ανέντιμη. Η στάση της Τουρκίας... Της Ρωσίας. Ανένει. Ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Όχι, στο ελληνοτουρκικό λέω. Στα ελληνοτουρκικό. Ανέντιμη. Ανέντιμη. Εγώ είχα επαφή με τον Ρώσο πρέσβη στη Βουλή, όταν η Ένωση Κεντρών ήταν στη Βουλή στην προηγούμενη θητεία, και μιλώντας με τον Ρώσο πρέσβη, του λέω, γιατί δεν βοηθάτε ρε, ορθόδοξο κράτος είστε, βοηθήστε μας και στους S400 την καινούργια γενιά και στα... και να εγγυηθείτε όταν βλέπετε ότι οι Τούρκοι κάνουν και τα... Ξέρετε τι μου ζήτησε? Να μην μετέχουμε στο εμπάργκο που γίνεται στα ρωσικά προϊόντα. Λέει, σταματήστε το εμπάργκο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία. Οι σύμμαχοί μας τελικά πήγαν. Αυτοί κοιτάνε. Εμείς έχουμε συμμάχους τώρα. Όχι, κανέναν. Ούτε η Γαλλία. Όχι, η Γαλλία είναι για να αγοράσουμε τις φρεγάτες. Αν χρειαστεί να έρθουν να πολεμήσουν, δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Πρόεδρε, θέλω να σχολιάσεις την οριακή νίκη του ΖΑΕΦ και αν αλλάζουν εκεί πέρα στην περιοχή κάποιοι σχετισμοί. Αλλάζουν? Όχι, δεν αλλάζουν. Γιατί αυτοί στα Σκόπια πετύχαν τα πάντα. Στα Σκόπια ξεφρακώθηκε η Ελλάδα. Αυτοί πετύχαν. Δεν υπάρχουν δηλαδή αστερίσκοι, βέτο εκεί στη Συμφωνία των Πρεσπών? Αυτοί πετύχαν τα πάντα. Υπάρχει και εκεί ακροδεξιά. Πώς υπάρχουν και εδώ κάποιοι τρελοί ακροδεξιοί και μπαίνουν και στη Βουλή μερικοί και φωνάζουν? Υπάρχει η τρέλα, η ακροδεξιά πάντα έχει. Το ίδιο έχει και στα Σκόπια ακροδεξιά. Αλλά στα Σκόπια πετύχαν το σκοπό τους. Βουτήξαν το όνομα Μακεδονία. Τελείωσε. Αυτά που κάνουν κόγκσες ότι δεν τους αρέσει, ότι αυτές είναι όπως η Γκρίζη Λύκη, οι Χρυσές Αυγές και εδώ κάτι άλλο, μην λέμε τώρα ονόματα και γινόμαστε. Η ακροδεξιά πάντα έχει άναρθρες κραυγές και την τρέλα της. Επειδή έχουμε ένα λεπτό πριν πάμε στο επόμενο μέρος, θα ήθελα να κλείσουμε το μήνυμά σου. Ποιο είναι το μήνυμά σου για την επόμενη μέρα για τον Έλληνα? Το μήνυμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι ο χώρος του κέντρου είναι το μέλλον της Ελλάδος. Ούτε η δεξιά, ούτε η αριστερά. Γι' αυτό έκατσα καρτερικά και αναγεννάω την Ένωση Κεντρών από την αρχή. Κρατάω κάποιους λίγους από τους παλαιούς υποψηφίους που είναι πιστοί και αγωνιστήκανε και βάζω και νέα άτομα, ιδιαίτερα προερχόμενα από το χώρο του Πασόκ, γιατί το Πασόκ διαλύεται. Πιστεύω θα πάνε οι μισοί στη δεξιά και οι μισοί στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που θα συμβούν στις επόμενες εκλογές. Επομένως, πιστεύω ότι ο χώρος του κέντρου είναι ο χώρος ο τίμιος, ο δημοκρατικός, ο πατριωτικός. Στον χώρο της άκρας δεξιάς μιλούν για πατρίδα, είναι πατριδοκάπηλοι. Όλοι οι πατριδοκάπηλοι. Είτε για μετανάστες μιλούν, είτε για... Είναι πατριδοκάπηλοι. Οι αριστεροί είναι και αυτοί τρελαμένοι οι περισσότεροι. Πρόεδρε. Ο χώρος του κέντρου ήταν πάντα του απλού νοικοκύρη πολίτη
η αγκαλιά. Πρόεδρε, όσο απομακρυνθήκαμε από το χώρο του κέντρου, πάμε σε σκάνδαλα, σε φανατισμούς, σε διχασμούς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή απόψινη παρουσία σου εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι HTV. Να είστε καλά, την αγάπη. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στις προσπάθειες που κάνεις. Σε εσάς εδώ. Και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε.